Καλημέρα. Ποιος, πώς ονομάζεστε και ποιον φορέα εταιρεία εκπροσωπείτε? Ονομάζομαι Γιώργος Γεωργιάδης, είμαι ο προϊστάμενος του Δήμου Καλαμαριάς και εκπροσωπώ τον Δήμο Καλαμαριάς. Σε ποιο τομέα, δημόσιο, ιδιωτικό και κλάδο δραστηριοποιείτε ο φορέας σας? Οτά, είμαστε δήμος. Αυτός είναι. Πόσα άτομα απασχολεί ο φορέας σας και ποια είναι η θέση και ο ρόλος σας σε αυτόν? Ο Δήμος Καλαμαριάς απασχολεί 450 άτομα και η θέση δική μου είναι προϊστάμενος του Τμήματος Πληροφορικής του Δήμου. Ποιοι είναι οι επιχειρησιακοί στόχοι του φορέα σας? Οι επιχειρησιακοί στόχοι του φορέα μας είναι πάρα πολύ. Ουσιαστικά μιλάμε με έναν άνθρωπο της τεχνολογίας, όπου είναι πρώτα απ' όλα η κατασκευή μιας ηλεκτρονικής υποδομής, η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την παροχή αποδοτικότερων υπηρεσιών τόσο προς τους πολίτες όσο και προς τις επιχειρήσεις. Χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε τεχνολογία cloud computing στο φορέα σας? Για την καλύτερη λειτουργία και την αξιοποίηση των υποδομών, γιατί ο Δήμος Καλαμαριάς έχει αξιοποιήσει και έχει δημιουργήσει υποδομές όπως δίκτυο οπτικών ινών, έχει ενώσει όλα τα δημοτικά καταστήματα με δίκτυο οπτικών ινών, υπάρχει πλέον η δυνατότητα όλοι οι συνάδελφοι να επικοινωνούν μεταξύ τους με μια πλατφόρμα εργασιακής δικτύωσης και επικοινωνίας που έχουμε αναπτύξει, που αποτελεί και το βασικό πυλώνα της παγκόσμιας προσαρμογής στα πληροφορικά συστήματα. Φυσικά αυτή η πλατφόρμα είναι cloud και ιδιωτικού cloud, έτσι, και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες του οργανισμού. Τι πλεονεκτήματα θεωρείτε ότι σας προσφέρει η τεχνολογία cloud computing? Η τεχνολογία cloud computing, όπως είναι γνωστό, προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Ας πούμε πρώτα ότι το πλεονέκτημα το μεγάλο είναι η εξοικονόμηση ενέργειας. Ουσιαστικά με τη διαμόρφωση ενός τέτοιου περιβάλλοντος εργασιακής δικτύωσης και επικοινωνίας που έχουμε αναπτύξει, έχουμε οριζόντια πληροφόρηση στην οργάνωση, έχουμε μια δημιουργία ενιαίας φιλοσοφίας στη δουλειά μας, δηλαδή προσπαθούμε να καταλάβουμε ότι είμαστε όλοι μία ομάδα και δουλεύουμε για ένα κοινό καλό. Έχουμε απλοποιήσει τις διαδικασίες, αναδεικνύουμε την προσωπική εργασία του καθενός συναδέλφου. Υπάρχει μια κοινή πολιτική διαχείρισης και εποπτείας μέσω από τη διοίκηση σε επίπεδο εξυπηρέτησης πολιτών αλλά και επιχειρήσεων. Βελτιώνουμε τους χρόνους διεκπαιρέωσης θεμάτων, ετοιμάτων, είτε αυτή είναι εσωτερική, είτε είναι πολιτών, είτε είναι επιχειρήσεων. Και ουσιαστικά υπάρχει η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου φακέλου πληροφοριών, όπου μπορούμε να έχουμε ένα αρχείο για ιστορικότητα, εθνογνωσιμότητα και γενικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των δομών που υπάρχουν στον φορέα. Ποια πιστεύετε πως είναι τα εμπόδια, αν υπάρχουν, για την ευρύτερη χρήση υπηρεσιών cloud computing από το φορέα σας? Εάν μιλάμε προσωπικά, για μένα δεν υπάρχουν εμπόδια. Τα μόνα εμπόδια ουσιαστικά τα οποία μπορεί να προκύψουν είναι η λοιπής νομοθεσία που υπάρχει για την ασφάλεια των δεδομένων, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κοιτάξει το κράτος, το Υπουργείο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτή την τεχνολογία όσο δυνατόν περισσότερο προς όφελος και της κοινωνίας αλλά και των δημοσίων υπηρεσιών. Ποιες δεξιότητες θα αναζητούσατε από κάποια στελέχη του φορέα σας προκειμένου να διευρύνετε τη χρήση υπηρεσιών cloud computing? Οι δεξιότητες έχουν να κάνουν, είναι γενικά η διεύρυνση, γενικά με τη διεύρυνση της χρήσης των υπηρεσιών cloud, έχει να κάνει πιο πολύ με την εκπαίδευση των στελεχών, που θα κατανοήσουν τη χρησιμότητα και την αξία που του δίνεται. Δηλαδή, ουσιαστικά, οι δεξιότητες οι οποίες πρέπει να βλέπουμε πλέον σε ανθρώπους οι οποίοι αξιοποιούν, είναι της τεχνολογίας και θέλουν να προχωρήσουν, γιατί αυτό είναι το μέλλον, είναι η εκπαίδευση. Να εκπαιδευτούν πάνω σε αυτά τα συστήματα και να τα καταλάβουν όσο το δυνατόν πιο πολύ. Φυσικά, υπάρχουν πολλά μεταπτυχιακά στα πανεπιστήμια τα οποία είναι προσαρμοσμένα και επικεντρωμένα πάνω στο cloud computing,
Αλλά φυσικά αυτό είναι σε επίπεδο μεγάλων φορέων, έτσι, και μεγάλων οργανισμών. Εμείς σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης που είμαστε, θέλουμε να πάρουμε από αυτούς ουσιαστικά την τεχνογνωσία και να την εφαρμόσουμε. Θεωρείτε πως υπάρχουν ζητήματα εμπιστευτικότητας και ασφάλειας των δεδομένων στην περίπτωση που θα βρίσκονταν αποθηκευμένα σε άλλον χώρο ή και χώρα? Και αν ναι, θεωρείτε ότι υπάρχει επαρκές νομικό πλαίσιο για την προστασία του φορέα σας από αθέμητη χρήση τους? Ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Δεν υπάρχει. Αλλά το έχω πει και δημόσια, ότι καταρχήν αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Έχω πει και δημόσια ότι χθες έπρεπε να υπήρχαν κρατικά τσικλάουτ. Χθες. Να υπήρχε πληροφορία σε επίπεδο των αποκεντρωμένων διοικήσεων, να υπήρχαν τα κλάουτ στις αποκεντρωμένες διοικήσεις και να έχουμε την ασφάλεια των δεδομένων μας με την εγγύηση του κράτους. Φυσικά αυτή τη στιγμή κανένας δεν εμπιστεύεται να ανεβάσει το δημοτολόγιο του στο Amazon, έτσι, γιατί δεν ξέρουμε αύριο μεθαύριο τι πρόκειται να γίνει. Άρα μονόδρομος είναι, και πραγματικά χθες έπρεπε να λειτουργήσουν τα cloud, τα G-Cloud του ελληνικού κράτους. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.